Λοιπόν, θα μιλήσω για το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που έγινε την Τετάρτη και κέρδισε ο ΠΑΟΚ 1-2 πολύ, πολύ έξυπνα. Ήταν πολύ έξυπνα στημένος και φυσικά αν δεν υπήρχε και αυτή η απαράδεκτη διατησία θα κέρδιζε με μεγαλύτερο σκορ. Το πιο δίκαιο σκορ ήταν το 1-4. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να σταθώ. Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί πρωτάθλημα και εδώ που τα λέμε έχει την πιο καλή ομάδα σαν σύνολο αυτή τη στιγμή και δικαιούται να πάρει το πρωτάθλημα. Όμως για να μπορέσει όμως να το πάρει το πρωτάθλημα θα πρέπει να κάνει κάτι στο θέμα της διατησίας, γιατί δεν μπορεί να κερδίζει τέτοια παιχνίδια συνέχεια με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ήταν και τυχερός, αλλά και από την άλλη ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν, ας πούμε. Δεν ήταν καθόλου ουσιαστικός. Μπορεί να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν είχε καθόλου ουσία στο παιχνίδι του. Και οι ουσιαστικές ευκαιρίες που είχε ο Ολυμπιακός ήταν πολύ λίγες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θέλω να πω και θέλω να απευθυνθώ κυρίως στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ελπίζω το βιντεάκι μου κάποια στιγμή να το δει κάποιος από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να το λάβει με σοβαρά υπόψη, ειδικά ο Σαββίδης. Δεν γίνεται η ομάδα να είναι απροστάτευτη. Δηλαδή το να βγούμε και να πούμε και να φωνάξουμε και να κάνουμε σαματά ότι μας αδικεί η διατησία δεν λέει τίποτα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ δεν ακολουθεί τέτοια συμπεριφορά, ας πούμε. Αλλά θα πρέπει να κάνει κάτι. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ομάδα στο έλεος αυτών των αλυταριών, ας πούμε. Γιατί αν την ομάδα την αφήσεις έτσι, είναι σίγουρο ότι δεν θα πάρουν το πρωτάθλημα. Θα βρουν έναν τρόπο να στο πάρουν το πρωτάθλημα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, τι πρέπει να κάνει η ομάδα. Τώρα, ας πούμε, πλησιάζει μεταγραφική περίοδος, έτσι. Είναι να δώσει, λέμε, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια για παίχτες. Να πάρει 2-3 καλούς παίχτες που χρειάζεται η ομάδα, έτσι, να ενισχυθεί με αυτό. Το υπάρχουν υλικό, είναι λίγο δύσκολο να το πάρει στο πρωτάθλημα γιατί θα μείνει από δυνάμεις, θα μείνει από παίχτες. Λόγω τραυματισμών, λόγω καρτών, λόγω. Πρέπει να έχεις βάθος στον πάγκο σου. Λοιπόν, πρέπει να έχεις κι άλλους παίχτες. Όσους παίχτες και να πάρεις, αν έχεις τέτοιες διαιτητές, τέτοια διαιτησία, δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Επομένως, τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει την ομάδα να την βοηθήσεις και παρασκηνιακά. Αν είναι να, ας πούμε, λέω εγώ, να δώσεις 2 εκατομμύρια για να πάρεις παίχτης 2,5 εκατομμύρια, δώσε τις 500.000 και βάλε 5-10 ανθρώπους κάτω στην Αθήνα οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα, είναι εμπλεγμένοι και ξέρουν πράγματα και καταστάσεις για να προστατεύσουν την ομάδα. Είναι νομικοί αυτοί, είναι μπράβοι αυτοί, είναι δικηγόροι, είναι δικαστές, είναι εισαγγελείς, δεν ξέρω ό,τι είναι, δηλαδή όσοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βάλει τέτοιους ανθρώπους εκεί κάτω, να τους πληρώσει για να προστατεύσουν την ομάδα. Έτσι θα πάρεις πρωτάθλημα. Πρέπει να ενισχύσεις την ομάδα παρασκηνιακά, ώστε οποιοδήποτε αναγνωστόπουλος, οποιαδήποτε εντολή και αν έχει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αν ξέρει από την αντίπερα όχθη ότι έχει έναν ΠΑΟΚ που έχει, ας πούμε, έναν άνθρωπο που είναι μέσα στα πράγματα και ξέρει ότι αν, ας πούμε, τον παίξει στον ΠΑΟΚ 90-10 κατά, ξέρει ότι την άλλη μέρα, ας πούμε, θα έρθουν τρεις άνθρωποι και θα του κάνουν το σπίτι καλοκαιρινό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι θέλει. Θέλει τη μελισανίδια τακτική. Ή θα ξέρει ότι θα έρθει αύριο ένας, ας πούμε, δικηγόρος και θα τον κάνει μήνυση γιατί ξέρει πέντε πράγματα για τη σκούφια του. Έτσι θέλει.
έτσι εκβιαστικά, όπως σε παίζουν εκβιαστικά οι διαιτητές στα γήπεδα και σε παίζουν εις βάρος σου, έτσι θέλει και εσύ να τους αντιμετωπίσεις. Και σου λέω εγώ μετά, αν θα έρθει κάποιος άλλος διαιτητής, θα σε παίξει άσχημα. Γιατί θα ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ παρασκηνιακά είναι δυνατός. Ξέρει ότι θα έχει 5-10 ανθρώπους που ξέρουν τις βρωμιές ολονών των διαιτητών. Γιατί λίγο πολύ για να μπορείς να γίνεις διαιτητής στη Super League, έχει κάποιο δόντι, δεν γίνεις έτσι. Έχει γίνει κάποια βρωμιά. Λοιπόν, και πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να έχει αυτούς τους ανθρώπους εκεί κάτω για να προστατεύσουν την ομάδα. Δεν λέω εγώ να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να ευνοηθεί. Ο ΠΑΟΚ σαν φιλοσοφία και σαν ιδεολογία ήταν πάντοτε ο αδικημένος. Άσχετα αν καμιά φορά του παρατραβούσαμε αυτό ή του παρατραβούσαν κάποιοι για να το εκμεταλλευτούν, να το παίξουν Μάρθα Βούρτσι του ελληνικού ποδοσφαίρου κλπ. Δεν λέω εγώ αυτό. Αλλά η ομάδα τουλάχιστον να μην αδικηθεί. Και αυτό για να γίνει, ξαναλέω, θέλει ανθρώπους που είναι μέσα στα πράγματα για να προστατεύσουν την ομάδα. Για να μην τουλάχιστον αδικηθεί ο ΠΑΟΚ. Μόνο έτσι ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες πιθανότητες σοβαρές να πάρει πρωτάθλημα. Ιδάλλως πιστεύω θα έχουμε μια από τα ίδια. Δηλαδή θα διεκδικεί ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και κατά τις τελευταίες 10 ας πούμε αγωνιστικές θα γίνουν κάποια μαγικά εκεί κόλπα κλπ. Και θα χάσει την πρωτιά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να εισακουστώ κυρίως στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και κυρίως να με δει ο Σαββίδης. Και νομίζω ότι και αυτός, το ότι ανέβηκε, επειδή ξέρω ότι είναι αυτοδημιούργητος ή αυτοδημιουργητή, το μυαλό τους είναι ξηράφι. Όσοι έχουν κάνει λεφτά, δεν τα έχουν κάνει λεφτά επειδή τους τα δώσε ο μπαμπάκας τους. Τα κάνανε γιατί είχαν μυαλό ξηράφι. Γιατί βλέπαν μπροστά, γιατί βγάλαν και από τη μοίρα ξύγκη ας πούμε και δεν ήταν ποτέ κοροϊδά στις συμφωνίες που κάνανε. Ξέρουν όλα τα κόλπα. Επομένως και στο ποδόσφαιρο πρέπει να λειτουργήσεις έτσι. Δεν μπορείς να λειτουργείς έχοντας στο μυαλό σου ότι όλα είναι αγγελικά πλασμένα. Το ξέρεις ότι δεν είναι αγγελικά πλασμένα. Για να πάρεις κάτι θα πρέπει να το διεκδικήσεις και θα πρέπει να βάλεις αυτές τις προϋποθέσεις, να θέσεις αυτές τις προϋποθέσεις και τις βάσεις ώστε να μην έρθει κάποιος άλλος να στο κλέψει. Αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει, γιατί αν ο ΠΑΟΚ δεν το κάνει αυτό το παρασκηνιακό λέω, θα έρθει κάποιος Ολυμπιακός ή κάποιος Παναθηναϊκός και θα στο κλέψει. Θα σου κλέψει την μπουκιά από το στόμα, ενώ την έχει στο στόμα σου θα έρθει χλάπ να στο πάρει και θα φύγει. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θα τα ξαναπούμε με ένα άλλο βιντεάκι σχετικά και με το ποδόσφαιρο και γενικότερα με το στοίχημα που ασχολούμαι. Ελπίζω να εισακουστώ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να πάρω σοβαρά υπόψη αυτά που είπα, γιατί μόνο έτσι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Όταν η ομάδα προστατευτεί και παρασκηνιακά. Γεια σας.